έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο τη δραστηριότητά μας γύρω από το θέμα της ανοικοδόμησης εδώ της περιοχής, όπου ξεκίνησε σε ένα οικόπεδο που ήταν πριν χρόνια ιδιοκτησία της ΕΙΑΘ να γίνεται ανοικοδόμηση. Έχει γίνει ήδη κατεδάφιση του παλαιού κτίσματος. Εμείς κινητοποιηθήκαμε φέρνοντας και ψήφισμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου υπερψηφίστηκε η κάθε ανοικοδόμηση στο χώρο αυτόν. Ωστόσο, ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δραστηριότητα, δεν μας έχει επιβεβαιώσει ότι θα σταματήσει. Και έτσι εμείς συνεχίζουμε. Παράλληλα, τα αιτήματά μας είναι η ευρύτερη χρήση των ελεύθερων χώρων που υπάρχουν στην περιοχή, οι οποίοι έχουν παρατηθεί και έχουν αρχίσει να διαλύονται. Δεν έχουμε παιδικές χαρές, δεν έχουμε χώρους αναψυχής, ενώ υπάρχει πολλής χώρος, φύση με δάσος και χώρους ελεύθερους, εν πάση περιπτώσει. Πρόσφατα είχαμε και ένα ραντεβού με τον Δήμαρχο, όπου πάλι αιτηθήκαμε το να σταματήσει η ανοικοδόμηση και επίσης το να χρησιμοποιηθούν οι ελεύθεροι χώροι προς όφελος των πολιτών. Ενώ είναι πολύ καθησυχαστικοί όλοι από το Δήμο, ωστόσο δεν έχουμε δει καμία κίνηση να γίνεται. Γι' αυτό και συνεχίζουμε τους αγώνες μέχρι να κερδίσουμε. Αυτή η εκδήλωση σήμερα γίνεται γιατί τα προηγούμενα χρόνια και μέσα στην πανδημία κυρίως παρατηρήσαμε πόσο λίγοι ελεύθεροι χώροι υπάρχουν στην περιοχή μας και πόσο τελικά ανάγκη έχουμε χώρους για ψυχαγωγία, για εμάς και για τα παιδιά μας. Τον τελευταίο χρόνο όμως γινόμαστε μάρτυρες μιας περαιτέρω υποβάθμισης της περιοχής, καθώς λίγο παραπέρα από το σημείο που βρισκόμαστε, στην υποδρομή 92, ετοιμάζεται να χτιστεί μια οικοδομή ακριβώς πάνω στην κήτη του ρέματος. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η οικοδομή δεν πρέπει να χτιστεί, καθώς υπάρχουν ζητήματα και στατικότητας και προβλήματα που θα προκύψουν σε μια πλημμύρα, σε μια φωτιά, σε ένα σεισμό, σε οτιδήποτε, αλλά και για να διεκδικήσουμε την περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία ενός ποιοτικού χώρου για ψυχαγωγία για εμάς και για τις οικογένειές μας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής εκδήλωσης, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, ήταν να κάνουμε μία δράση για τα παιδιά και να βάλουμε μπροστά τα αιτήματά μας, να διεκδικήσουμε δηλαδή να παγώσει κάθε αδειοδότηση στην περιοχή μέχρι να εκπονηθεί το ρημοτομικό σχέδιο και στην πορεία να διεκδικήσουμε αυτό που είπαμε και πριν, περισσότερους ελεύθερους χώρους και αναβάθμιση της περιοχής.